Πρόεδρε, καλησπέρα και του χρόνου. Καλησπέρα. Βλέπω έχει ανάψει το γλέντι. Καλησπέρα και σε εσάς. Ναι, όντως έχουμε ξεκινήσει από τις 8 ώρα το απόγευμα. Πάμε πάρα πολύ καλά. Ο κόσμος το χαίρεται, το ευχαριστιέται. Και ο κόσμος μας δίνει δύναμη για να προχωρήσουμε και πάλι το χρόνο να κάνουμε κάτι ακόμα καλύτερο. Τι σημαίνει η σημερινή βραδιά, γιατί την έχετε ονομάσει του λαδιού, της ελιάς, πώς είναι ακριβώς? Είναι η βραδιά σήμερα, γιορτή είναι της λαδιού, της ελιάς και του ελαιόλαδου. Προσπαθούμε να περάσουμε στον κόσμο το μήνυμα, το τι μας προσφέρει γενικότερα η ελιά και το προϊόν της. Είχαμε ξεκινήσει 8 ώρα το απόγευμα με την ομιλία του κ. Κασιμάτη, του Αντώνη, του καρδιολόγου, που μας μίλησε για το ελαιόδος όσον αφορά πώς επηρεάζει την υγεία μας, πόσο καλό μας κάνει στην υγεία μας. Μετά χόρεψε το χορευτικό συγκρότημα του χωριού μας, του Μαχαιράδου. Και μετά ο κόσμος απόλαυσε φαγητά τοπικά που τα είχαν μαγειρέψει οι γυναίκες του χωριού μας. Επίσης είχαμε... Είδα ότι γίνανε και ανάρπαστα. Ναι, χάθηκαν όλα. Ναι. Αυτό κάτι σημαίνει. Αυτό σημαίνει συγχαρητήρια, μαγείρισες. Ναι. Παράλληλα, είχαμε έκθεση ζωγραφικής του Δημοτικού Σχολείου Δερματούσας με θέμα των παιδιών η ελιά. Είχαμε έκθεση φωτογραφίας από 3-4 συντέχνες φωτογράφους, πάλι με θέμα την ελιά. Και τέλος, μία έκθεση γεωργικών εργαλείων, συγκομιδίους ελαιολάδου. Και έτσι κλείσαμε σήμερα τη βραδιά και ο κόσμος πλέον τώρα απολαμβάνει ένα γλέντι. Τέλεια. Εύχομαι και του χρόνου να είμαστε καλά. Σας ευχαριστώ. Να τα ξαναπούμε εδώ. Και πάντα δυνατή και δημιουργική να είστε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Καλά. Ευχαριστώ. I'm gonna make you mine.